Ελάτε τώρα εδώ να μάθουμε τι κάνουν οι μαθητές που οι οποίοι έχουν κληθεί να πάρουν μέρος σε έναν διαγωνισμό. Τον διαγωνισμό εκείνο για τον οποίο δεν είναι η πρώτη φορά για τον οποίο θα μιλήσουμε. Είναι πολλά τα χρόνια που είναι σε εξέλιξη. Μαθητικός διαγωνισμός ραδιοφωνικού μηνύματος και τραγουδιού. Κάντον ακουστεί λοιπόν για το 2020. Μια εξαιρετική παρέα με την οποία συνδέεται των διαφημιστικών μηνυμάτων. Εμείς θα είπαμε λίγο και γνωριστήκαμε. Και θα εντυπωσιαστείτε από το πώς τα παιδιά αυτής της ηλικίας έχουν μια διαφορετική κατάρτιση και μια οπτική για τα πράγματα που πολλές φορές θα αφήνουν άφωνο. Κοντά τους βρίσκεται η κυρία Μαρία Μελεσανάκη, είναι εκπαιδευτικό. Είναι μέλος επιστημονικής εταιρείας μαθητικού ραδιοφώνου. Με την κυρία Μελεσανάκη έχουμε μιλήσει πολλές φορές για το μαθητικό ραδιόφωνο, για την ανάγκη εξάπλωση ενός μηνύματος που τα παιδιά έχουν αγκαλιάσει και ήδη κοινότητες. Και πόσο χαίρομαι που είστε και πάλι μαζί. Άλλωστε, σας ακολουθώ και στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, διότι μου δίνει και τις εικόνες ωραίες κάθε φορά που πάει το πρωί στον πύργο, στα Στερούσια. Καλό απόγευμα. Γεια σας. Σας ευχαριστούμε και πάλι για την πρόσκληση και νιώθουμε πολύ άνετα εδώ πέρα, Αντιγόνη. Μόλις έρθουμε και σε δούμε, νιώθουμε ότι ήρθαμε σε κάτι πολύ οικείο. Έτσι, για να, για να το νιώσουν και τα παιδιά, κάνει εδώ ραδιόφωνο, αλλά δείτε και την τηλεόραση. Διότι αύριο μεθαύριο και εμείς πρέπει να ξεκουραστούμε λίγο, να πάμε στα σπίτια μας, να έρθει η νέα γενιά. Και μπορεί ανάμεσά σας τώρα να βρίσκεται ένα παιδί, μπορεί και δύο, μπορεί και παραπάνω, που στα πλάνα του, στα σχέδιά του, έχει βάλει στην άκρη του μυαλού του ότι θα το ενδιέφερε, ας πούμε, και η δημοσιογραφία. Γιατί όχι. Καλώς θα καλώς ήρθατε. Ενδιαφέρεται κανείς καταρχήν τώρα για δημοσιογραφία, έτσι, μια από την άλλη. Για να δω χεράκια. Ένα, δύο, πάρα πολύ ωραία. Δύο, είμαστε καλά. Δύο στα δύο, τέσσερα, έξι, εφτά, δύο στους εφτά. Είναι καλός αριθμός. Και συνειδητή επιλογή. Είδες, άλλα παιδιά δεν είπανε, γιατί είναι αυτός ο κόσμος, είναι και λίγο μαγικός. Και τον βλέπεις λίγο εντυπωσιακό, καθόλου μαγικός, πολύ σκληρός είναι και θέλει και πολλή δουλειά. Κυρία Μελεσανάκη, πόσα χρόνια πάνε με αυτό το διαγωνισμό? Το μαθητικό ραδιόφωνο ξεκίνησε το 2010, άρα είναι τώρα σχεδόν 9 χρονών. Μπράβο. Κάθε χρόνο έχουμε και καινούρια μέλη στην παρέα μας, καινούρια σχολεία που συμμετέχουν, φτιάχνοντας εκπομπές μέσα από το αναλυτικό πρόγραμμα του σχολείου. Δηλαδή, οι εκπομπές μας δεν είναι κάτι ξέχωρο από την εκπαιδευτική καθημερινότητα. Οτιδήποτε εντυπωσιάζει τα παιδιά μπορούν να το ψάξουν λίγο παραπάνω και να το κάνουν μια ραδιοφωνική εκπομπή, η οποία γίνεται στην τάξη, ηχογραφείται στην τάξη μέσα. Κανονικά, μικρόφωνα, τέτοια τα πάντα. Έχουμε ένα voice recorder πάρει. Ναι. Και με αυτό κάνουμε τη δουλειά μας. Δεν έχουμε δηλαδή μικρόφωνο όπως το δικό σας. Και αυτό ωραίο πάντως, ε. Ναι. Mm-hmm. Για πείτε μου, καταρχήν να γνωριστούμε και να συστηθούμε. Να συστηθούμε με την πρώτη καλεσμένη της εκπομπής, η οποία λέγεται... Ελένη. Η Λένα. Ελένη. Η Ελένη, λοιπόν. Ελένη, ο φετινός διαγωνισμός έχει ένα συγκεκριμένο θέμα. Mm-hmm. Ποιο είναι αυτό φέτος? Το φετινό θέμα του διαγωνισμού είναι «Εκπέμπουμε σήμα κινδύνου, αγκαλιάζουμε τη γη». Και εσύ είσαι η... Αντωνία. Καλώς την Αντωνία, λοιπόν. Μάθαμε και το διαγωνισμό που είναι αφιερωμένος. Και καλά κάνετε και λέτε ότι πρέπει να φημνιστούμε όλοι και να αγκαλιάσουμε τη γη, διότι από ό,τι όλα δείχνουν, δεν είμαστε σε καλό δρόμο. Είμαστε σε πολύ επικίνδυνα μονοπάτια. Τώρα, μπορούν να συμμετέχουν όλα τα σχολεία? Πώς μπορούν να συμμετέχουν τα σχολεία που τώρα μας ακούν και θέλουν να ακολουθήσουν το δικό σας παράδειγμα? Όποιο σχολείο θέλει να συμμετέχει, μπορεί να ετοιμάσει ένα σποτ μέχρι 1,5 λεπτό. Ραδιοφωνικό. Ναι. Αν ένα σχολείο θέλει να πάρει μέρος με ένα τραγούδι, τότε αυτό μπορεί να είναι μέχρι 3 λεπτά. Και υποβάλλει τη συμμετοχή του, λοιπόν. Εσύ είσαι η... Μιχαέλα. Καλώς τη Μιχαέλα και χρόνια πολλά που γιόρταζες την προηγούμενη Παρασκευή. Όποια λοιπόν σχολεία θέλουν μπορούν να κάνουν τα σποτάκια τους και να ετοιμαστούν. Και μέχρι πότε είναι αυτή η προθεσμία που μπορούν να δηλώσουν συμμετοχή όσοι ενδιαφέρονται? Από 1 Δεκεμβρίου έως 31 Ιανουαρίου. Ναι. Όποιος πότε τραγούδι είναι έτοιμο, το αναβάζουμε στην πλατφόρμα του μαθητικού ραδιοφώνου και περιμένουμε τα αποτελέσματα. Τι παιδιά είστε εσείς, ρε παιδί μου. Τι ωραία που περνάτε σε αυτό το σχολείο, στο σχολείο, το δημοτικό σχολείο Πύργου Αστερουσίων. Εσύ είσαι η... Σοφία. Η Σοφία. Λοιπόν, τραγούδια τώρα, ε. Ναι. Ποια τραγούδια θα σας αρέσουν? Δηλαδή, τι τραγούδια μπορεί κάποιος να βάλει στην εκπομπή που κάνετε? Άλλο είναι τι τραγούδια μας αρέσουν και άλλο τι τραγούδια θα διαλέξουμε για να βάλουμε στο ραδιοφόνο. Επειδή όλοι έχουμε διαφορετικές απόψεις και έτσι διαλέγουμε πάντα ένα θέμα ή ένα τραγούδι σχετικό με το θέμα. Α,
Δηλαδή τώρα εδώ εμπροκειμένο που είναι για, το, για την ανάγκη να αφυπνιστούμε όλοι στην παγκόσμια κοινότητα και να προστατεύσουμε τη γη και να την αγκαλιάσουμε, διότι η γη εκπέμπει σήμα κινδύνου, τι τραγούδια θα διαλέξετε? Σχετικό με το θέμα πάντα. Το δεν θέμα. Υπάρχει ένα συγκεκριμένο. Δεν θα βάλετε δηλαδή μια φουρέιρα, ένα γύρο, όχι, ένα κάτι, ούτε καν. Ίσως το μπες στο κλίμα του Πορτοκάλογλου. Α, οπότε, ξέρετε, το λέω αυτό. Γιατί και τα παιδιά εντρυφούν και σε τραγούδια που μέχρι πρώτους ενδεχομένως να μην ήταν στη σφαίρα του δικού τους ενδιαφέροντος ή στα τραγούδια που έχουν συνηθίσει να ακούν και από τα εμπορικά. Η μουσική παιδεία είναι και αυτός ένας από τους στόχους του μαθητικού ραδιοφώνου. Πέρα από την προπόνηση στο μυαλό και την ανάπτυξη της κριτικής σκέψης, και πέρα από το, ξέρετε, αυτά τα παιδιά είναι οι αυριανοί εργαζόμενοι πολίτες, οι αυριανοί Έλληνες, οι οποίοι θα γίνουν ψηφοφόροι, θα γίνουν πολιτικοί ενδεχομένως. Είναι αυτοί οι οποίοι θα βγουν στην αγορά εργασίας μεθαύριο. Επομένως, πρέπει να γνωρίζουν πώς λειτουργούν τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, με ποιον τρόπο επιλέγονται οι ειδήσεις, με ποιον τρόπο πρέπει να ρίχνουμε το ενδιαφέρον μας σε κάθε τι που αναδύεται στην καθημερινότητα. Μπορεί να είναι απλά φανταχτερό και να μην είναι ενδιαφέρον. Και θα πρέπει, αυτά όλα τα μαθαίνουμε μέσα από την παραγωγή μιας ραδιοφωνικής εκπομπής. Και αυτό είναι και το ενδιαφέρον, γιατί τα παιδιά ψάχνουν λίγο παραπάνω και βλέπουν. Αυτό με ενδιαφέρει, αυτό θα πω στην εκπομπή. Ναι, αλλά δεν είναι το μοναδικό σημαντικό. Αυτό ενδιαφέρει εσένα. Άρα οι ειδήσεις είναι υποκειμενικές. Είναι πολύ πιο σπουδαίο το μάθημα από όσο ακούγεται ή φαίνεται. Διότι από το να σταχυολογήσεις, να επιλέξεις ειδήσεις, να μάθεις να τις αντιλαμβάνεσαι, να τις κριτικάρεις, να βάζεις προτεραιότητες, να βλέπεις τι κρύβεται πίσω από την είδηση που θέλεις να ακουστεί, ποια είναι πιο σημαντική είδηση. Είναι ένα από τα μεγαλύτερα μαθήματα που μπορείτε να πάρετε, ακόμα και πιο ενδιαφέροντα και σημαντικά από μαθήματα που είναι ενταγμένα στο ρολόγιο πρόγραμμα και θεωρούνται ως δεδομένα ότι πρέπει να διδάσκονται. Υποψιασμένοι πολίτες. Βέβαια, τα επόμενα χρόνια είναι, πρέπει να μπουν τέτοιου είδους μαθήματα στο σχολείο, διότι αυτά τα παιδιά είναι εκτεθειμένα στην είδηση, στην πληροφορία, στα μέσα της κοινωνικής δικτύωσης και πρέπει να μάθουν να φιλτράρουν. Δεν μπορεί να παίρνουν οτιδήποτε ακούνε σαν δεδομένο και σαν αληθινό. Και με πολλούς κινδύνους και τα fake news, τις ψεύτικες ειδήσεις, πόσες φορές την πατάμε και νομίζουμε ότι είναι μια πραγματική είδηση και την αναπαράγουμε κιόλας με πολύ χαρά. Τι άλλο μαθαίνετε σε αυτές τις εκπομπές, παιδιά? Τώρα είπαμε έτσι μια πρώτη εκτίμηση. Στις εκπομπές μαθαίνουμε πρώτα να μιλάμε αργά, καθαρά. Ναι. Να αναπνέουμε επίσης σωστά. Μαθαίνουμε διάφορα κείμενα που μας ενδιαφέρουν και μπορεί να ενδιαφέρουν και άλλους ανθρώπους. Μαθαίνουμε πράγματα που μπορεί να μην τα μαθαίναμε σε όλη μας τη ζωή και μαθαίνουμε και πράγματα που μπορεί να ενδιαφέρουν και άλλους ανθρώπους. Άρα δηλαδή, τα μοιραζόμαστε. Ναι, τα μοιραζόμαστε μας ανθρώπους. Αυτό κάνουν πιο πολύ και είναι πάρα πολύ ωραίο καθώς το κάνουμε. Ναι, γιατί και το να μάθεις να εκφέρεις σωστά το, ναι, λόγο, το λόγο. Με το σωστό χρόνο, το σωστά τις λέξεις, άλλωστε είναι τόσο πλούσια η ελληνική γλώσσα και τόσο κακοποιημένη συνάμα, που όσο πιο ωραία μάθουμε να αγκαλιάζουμε τις λέξεις και να τις προφέρουμε, τόσο πιο ελκυστικές φαίνονται και τόσο πιο ωραίο λόγο έχουμε. Τώρα, παιδιά, για πείτε μου λίγο, αυτό το e-twinning που διαβάζω και στο δελτίο τύπου, τι είναι αυτό και πώς εντάσσεται μέσα στη δική σας δράση? Καταρχήν, δεν μου είπε, συγγνώμη, δεν μου είπε το όνομά του ο φίλος σου πριν. Γιώργος. Ο Γιώργος. Και τώρα έχει το λόγο για να μου πει για το e-twinning ποιος. Με λένε Γιώργο. Και σένα, Γιώργο. Για το e-twinning είναι η διαδικτυακή αδελφοποίηση σχολείων από όλη την Ευρώπη. Από όλη την Ευρώπη. Μπράβο. Επίσης, στον περσινό διαγωνισμό, δύο πλευρές μιας θάλασσας, εμείς είχαμε βραβευθεί. Επίσης, μάθαμε ότι δεν πρέπει να μολύνουμε το περιβάλλον και να μην ψαρεύουμε όλες τις εποχές. Και κάπως έτσι τα σχολεία από ολόκληρη την Ευρώπη έρχονται σε επαφή. Ανταλλάσσουν πρακτικές, φαντάζομαι, εμπειρίες, κυρία Μελεσανάκη. Μεγαλώνει το πεδίο της συζήτησης. Και ξέρετε, έχει πολύ μεγαλύτερο ενδιαφέρον και κίνητρο, αν το θέλετε, να μοιραζόμαστε τις πρακτικές μας. Αν κάτι καλό κάνεις εσύ στην τάξη, είναι ωραίο να το μοιραστείς με έναν συνάδελφο και από άλλο κράτος και εκείνος με τη σειρά του το ίδιο με εμάς. Αυτό το project τώρα, το δύο πλευρές μιας θάλασσας, αφορούσε το Αιγαίο.
Και είναι δύο κράτη σε κάθε πλευρά του Αιγαίου, τα οποία έχουν κοινές αγωνίες και κοινό συμφέρον, το Αιγαίο να είναι καθαρό. Και από εκεί ξεκίνησε η συνεργασία μας με τους συναδέλφους από το Bodrum, την παλιά Αλικαρνασσό, οι οποίοι μας κάλεσαν να πάμε κιόλας, αλλά δεν τα καταφέραμε πέρυσι. Φέτο μπορεί να το κάνουμε, γιατί φέτο κάνουμε με τους ίδιους συναδέλφους, αλλά και με άλλα 13 κράτη από την Ευρώπη, το πρόγραμμα που λέγεται «Επιστροφή στο χωριό». Και μάλιστα θα γνωρίσουμε τα χωριά από 13 διαφορετικά κράτη και εμείς θα παρουσιάσουμε τα δικά μας χωριά των Αστερουσίων εκεί τριγύρω. Αυτό είναι ωραίο πρόγραμμα. Ναι, είναι πολύ ωραίο. Και είναι και ωραίο για να υπάρξουν και αντιπαραβολές, να δείτε ομοιότητες, διαφορές. Άρα. Του πόσο τυχεροί πάντως στον κοινό παρανομαστή είναι όλοι όσοι ζουν μακριά από τα πυκνοκατοικημένα αστικά κέντρα, πόσο τυχεροί είστε να αναπνέετε έναν αέρα καθαρό, αλλά και να βλέπετε εικόνες καθαρές συνάμα. Mm-hmm. Αυτό ήθελα να ρωτήσω, επειδή το μήνυμα είναι για τον κόσμο. Επειδή το μήνυμα είναι η γη, η ρήπανση και όλη αυτή η αλλαγή ακόμα και στις συνθήκες. Είμαστε στην 11η μέρα για τον Νοέμβριο. Νομίζουμε ότι είμαστε ακόμα περί τα τέλη του Αυγούστου ή αρχές του Σεπτέμβρη. Είναι και αυτό κομμάτι αυτής της αλλαγής. Και είναι και αυτό ένα από τα κομμάτια το οποίο θα το δούμε ακόμα και πιο έντονα τα επόμενα χρόνια κοντά μας. Τα παιδιά το έχουν συνειδητοποιήσει. Έχουν συνειδητοποιήσει δηλαδή πώς από τη μια χρονιά στην άλλη ο κόσμος, το περιβάλλον αλλάζει δραματικά. Αυτά νομίζω το ζουν μέσα από τους γονείς τους και από την αγωνία που έχουν οι γονείς, ειδικά στην περιφέρεια του Ηρακλείου, που οι περισσότεροι είναι αγρότες και κτηνοτρόφοι. Βλέπουν ότι δεν βρέχει, επομένως η επόμενη χρονιά γεωργικά θα έχει πρόβλημα. Πέρυσι λοιπόν είχαμε κάνει με τα παιδιά ένα ρεπορτάζ ψάχνοντας την ανομβρία, όχι πέρυσι, πρόπερσι, γιατί πέρυσι ήταν μια χαρά ο καιρός. Πρόπερσι λοιπόν, που είχε πάει σχεδόν Χριστούγεννα και ακόμα δεν είχαμε ούτε μία σταγόνα νερό. Τα παιδιά είχαν ανησυχήσει πάρα πολύ και είχαν κάνει μία εκπομπή σχετική μέσα από ρεπορτάζ, το οποίο είχε πολύ μεγάλη επιτυχία και στο ραδιόφωνο, το μαθητικό, αλλά μοιραστήκαμε την ανησυχία μας και με άλλα παιδιά από άλλες πόλεις της Κρήτης, πιο πολύ της Ανατολικής, γιατί στα Χανιά έχουν λίγο μεγαλύτερη τύχη από εμάς σε αυτό το θέμα. Ίσως οπότε και ατυχία ενίοτε, ναι, αν θέλουμε τα τελευταία 24 ώρα και τις ζημιές που πάλι εκεί προκλήθηκαν από τα ακραία, ναι, φαινόμενα. Γιατί πια όταν μιλάμε για βροχή, δεν μιλάμε για μια βροχή η οποία αργά υποδέχεται η γη. Μιλάμε για πολύ βροχή σε μικρό χρονικό διάστημα, για φαινόμενα τα οποία μέχρι πρώτον δεν ήταν οικεί ακόμα και σε όλους μας. Ποια είναι τα αγαπημένα σας θέματα στο ραδιόφωνο τώρα, να πούμε λίγο πιο χαλαρά? Θέλω αυτή να είναι η ερώτηση. Γιατί μου λέτε ότι εμείς μαζεύουμε και θέματα και βλέπουμε ποιο να πούμε, ποιο να μην πούμε, ποιο είναι προτεραιότητα. Αλλά θέλω να μου το πείτε έτσι πολύ χαλαρά ο καθένας. Μπορεί να είναι τα αθλητικά. Μπορεί να είναι η μόδα. Μπορεί να είναι οι ειδήσεις, οι καλές ειδήσεις ή και οι κακές ειδήσεις. Γιατί είναι καλή είδηση αυτό που σήμερα εδώ συζητάμε, ας πούμε, ότι σε ένα ωραίο δημοτικό σχολείο πάνω σε αυτό το νησί τα παιδιά κάνουν εκπομπές και μαθαίνουν πώς δουλεύουν οι ειδήσεις πίσω από τις ειδήσεις. Για πες μου, βρε Γιώργο, εσύ είπες στο μικρόφωνο τώρα, για να ξεκινήσουμε να το κάνουμε ανάποδα. Ποιο ήταν το αγαπημένο σου θέμα από όσα έχεις κάνει μέχρι τώρα στο ραδιόφωνο? Ήταν τα ζώα. Τα ζώα, Και τι, η προστασία τους, η ανάγκη να τα προστατεύουν, τα αδέσποτα ζώα ή γενικά? Ναι, ήταν να μην κυνηγάμε όλες τις εποχές, διότι κάποια ζώα γεννάνε κάποιους συγκεκριμένους μήνες και ήταν για να τα προστατεύουμε. Μπράβο. Γιώργο, εσύ δίπλα? Και εμένα μου άρεσε με τα ζώα, γιατί μάθαμε ακριβώς τους ίδιους λόγους και ότι ποια είναι η υποεξαφάνιση. Και κάπως έτσι καταλάβαμε και πώς απειλούνται. Και κάπως έτσι καταλάβαμε ποια είναι η υποεξαφάνιση, ποια όχι, και φτιάξαμε μια πιο καλή εικόνα στο ποια είναι εξαφανιζόμενο και ποια όχι, και ήταν πάρα πολύ ωραία. Σοφία, είδες που τα μαθαίνω τα ονόματα σιγά σιγά? Να, λίγο να καθίσετε ακόμα, θα θυμηθώ όλα. Εμένα μου άρεσαν όλα, γιατί από όλα μάθαμε κάτι. Ναι. Και ήταν πάρα πολύ δημιουργικό αυτό που κάναμε. Μπράβο. Μιχαέλα, εσύ ξεχώρισες κάτι? Εμένα μου άρεσαν όλες οι εκπομπές, γιατί μάθαμε πολλά πράγματα, αλλά πιο πολύ τα ζώα. Και εσύ με τα ζώα, ναι. Δίπλα η... Βοηθήστε με. Είναι... Αντωνία. Η Αντωνία, ναι. Αντωνία. Εμένα μου άρεσαν γενικά όλες οι εκπομπές που κάναμε, αλλά ξεχώριζα
τα ζώα κι εγώ για τον ίδιο ακριβώς λόγο που είπαν τα παιδιά. Και μου άρεσε πάρα πολύ η εμπειρία αυτή. Οπότε, για να μην μου πει και οι φίλοι δίπλα για αυτή την εκπομπή, τι θα πεις τα παιδιά που τώρα ακούνε και θα πάνε αύριο στο σχολείο τους και θα πούνε. Εμείς είδαμε μια ωραία συζήτηση το απόγευμα στην τηλεόραση, όσο απολαμβάνουν, γιατί τρέχετε και με 150 σχολείες κάθε απόγευμα όλοι σας. Και θέλουμε να πάρουμε μέρος σε αυτό το διαγωνισμό. Γιατί να πάρουμε μέρος στο διαγωνισμό? Για να μπορέσουν να ζήσουν και τις εμπειρίες που ζήσαμε κι εμείς. Και για να μάθουν διάφορα πράγματα που δεν ξέρουν. Ναι. Αυτό. Για δώσ' το μικρόφωνο και στη μαθητριά σου για να μας πει γιατί. Γιατί είναι πολύ ωραίο η εκπομπή και μάθαμε και πολλά πράγματα. Και ήρθατε και πιο κοντά στην τάξη, αγαπητή. Ναι. Ναι, ο ένας συμμαθητής με τον άλλο. Για να μας πει και τον τελευταίο λόγο η Ελένη. Ναι. Εγώ θεωρώ πως το είπαν όλο, το είπαν το όλο και αυτό είναι αλήθεια. Αλλά θέλω να πω και κάτι άλλο. Εμένα μου αρέσουν και πολύ και οι πλανήτες, το θέμα των πλανήτων, επειδή εμείς με τα αυτοκίνητα και όλα τα εργοστάσια ταλαιπωρούμε πάρα πολύ τον ουρανό και επίσης θέλω να πω και μου αρέσουν και εμένα πάρα πολύ τα ζώα και βρήκαμε ένα γατάκι και πώς να το πούμε τώρα, τον υιοθετήσαμε να το πούμε έτσι. Στο σχολείο? Ακριβώς. Και είναι υπό την προστασία σας? Ναι. Του δώσατε και όνομα? Ναι. Πώς το είπατε? Νάιρα. Νάιρα. Mm-hmm. Πώς ήρθε το Νάιρα στη συζήτηση? Το ψηφίσατε? Ψηφίσαμε. Κάθε τάξη βρήκε ένα όνομα. Πολύ ωραίο όνομα είναι. Μπράβο. Και τώρα είναι εκεί στο σχολείο, το ταΐζετε, το προσέχετε? Ακριβώς. Τα πάντα. Κυρία Μελισσανάκη, καλά λένε ότι η εκπαιδευτική διαδικασία είναι μια διαδικασία που είσαι τροφοδοτή. τουλάχιστον αν κρίνω από την επαφή, γιατί είναι όλα. Πόσο χρόνο είναι τα παιδιά που είναι κοντά? 11,5 στα 12. 11,5 στα 12. Είναι παιδιά τα οποία έχουν αρχίσει και έχουν αποκτήσει αντίληψη, έχουν μια ολοκληρωμένη σκέψη, μια οπτική γύρω από τα πράγματα. Γίνεται όλη αυτή η δουλειά και μέσα από το διαγωνισμό που περνάει πλέον στην ένατη χρονιά. Στην ένατη, και να πούμε για το φεστιβάλ που δεν είπαμε, ναι, ότι θα γίνει από τις 2 έως τις 4 του Απρίλη στην Κέρκυρα είναι φέτο. Κάθε χρόνο άλλο σχολείο αναλαμβάνει την διοργάνωση αυτή και φέτο είναι ένα σχολείο της Κέρκυρας. Οπότε 2 με 4, βγάλτε εισιτήρια, ψάξτε. Έχουμε ήδη αρχίσει να ετοιμαζόμαστε εμείς να συμμετέχουμε στο φεστιβάλ. Θα πάτε όλοι? Θα δούμε αν θα τα καταφέρουμε να πάρουμε. Οπότε και τα παιδιά. Εγώ θα πάρω το δωράκι που μου φέρατε, το οποίο δείτε παιδιά, είναι ένα εξαιρετικό πορτοφολάκι, φούξια χρώμα, το λατρέψει και η Γαβριέλα. Και θα έρθω να του γεμίζω έτσι, θα του βάζω οικονομίες για να μπορώ να έρθω και εγώ στην Κέρκυρα και Απρίλιο, θα είναι όνειρο, δεν το συζητώ, θα είναι ό,τι πρέπει. Για τους εκπαιδευτικούς που τώρα ακούν, υπάρχει ακόμα περιθώριο υποβολής? Βέβαια, από 1 Δεκέμβρη δεν έχει ξεκινήσει ακόμα, τώρα απλά είμαστε στο στάδιο της προετοιμασίας, της σκέψης. Τι θα ανεβάσουμε, τι θα φτιάξουμε. Επομένως, από 1 Δεκεμβρίου αρχίζουμε να ανεβάζουμε τις δουλειές μας μέχρι 31 Ιανουαρίου. Είναι 2 μήνες ακριβώς. Έχουμε πάρα πολύ περιθώριο. Να πάρουν μέρος. Ναι, να κινητοποιηθούν. Είναι από τις διαδικασίες εκείνες που φέρνουν πιο κοντά τις κοινότητες, που τις αφυπνίζουν, που τις ολοκληρώνουν. Μακριά από σχολικά συγγράμματα και ορολόγια προγράμματα. Ναι. Καλύτεροι γινόμαστε κοιτώντας γύρω μας πολλές φορές. Ας κάνουμε και τα απαραίτητα, δεν είπαμε τώρα. Αλλά να πόσο διαφορετικές πληροφορίες θα είναι στα παιδιά. Θέλουν να πούνε και κάτι άλλο τα παιδιά που το ξεχάσαν για τη βιβλιοθήκη τους. Να μου το πούνε. Θα ήθελα να πω ότι εδώ και περίπου μία εβδομάδα έχουν κλείσει τη βιβλιοθήκη μας. Τη βιβλιοθήκη του Πύργου. Γιατί και... η βιβλιοθήκη έκλεισε? Και τέλος πάντων, είχαμε γράψει και ένα γράμμα στο Δήμαρχο, αλλά δεν έκανε τίποτα. Δεν λειτουργεί δηλαδή η βιβλιοθήκη? Καθόλου. Είναι κλειστή? Ναι, και τώρα το χωριό είναι έρημο. Και εσείς πηγαίνετε και δανειζόσασταν και βιβλία από τη βιβλιοθήκη? Ναι. Και τώρα που θέλετε να πάτε, είναι η πόρτα μπροστά κλειστή και δεν μπορείτε να την περάσετε? Ναι. Κάτσε, βρε, είναι σημαντικό. Πάω στα παιδιά. Συγγνώμη κιόλας. Γιατί έκλεισε η βιβλιοθήκη, κύριε Μελισσανάκη? Νομίζω λόγω οικονομικών προβλημάτων δεν υπήρχαν χρήματα να πληρωθεί ο υπάλληλος, κάτι τέτοιο νομίζω. Μα τι λέτε τώρα, ναι. Και κλείσανε μια βιβλιοθήκη? Ναι, αυτό ήταν το καλύτερο που μπορούσα να κάνω. Το πρόβλημα είναι κάτι άλλο. Ότι υπήρχε εκεί στη βιβλιοθήκη ένα σημείο αναφοράς για τα παιδιά, ειδικά τις βροχερές μέρες. Μαζευότανε, κάνανε έρευνα για τις εκπομπές μας, ετοιμάζαν τα κείμενα, παίζαν επιτραπέζια παιχνίδια. Ήταν δηλαδή το σημείο αναφοράς τους και ήταν πραγματικά στεναχωρημένα. Και όταν ήταν μάθανε ότι θα έρθουμε εδώ πέρα, μου είπανε, κυρία, μπορούμε να πούμε γι' αυτό. Αυτό είπαν, το είχαμε πει από την αρχή. Και θα ψάξουμε να δούμε γιατί θα γίνει. Όχι, βιβλιοθήκες δεν κλείνουμε. Βιβλιοθήκες ανοίγουμε. Όχι να τις κλειδώνουμε.
και ειδικά στα σχολεία στην περιφέρεια που τα παιδιά έχουν ανάγκη από αυτές τις ανάγκες και από αυτές τις εικόνες. Αυτό θα το δούμε μαζί, να το ψάξουμε παρέα και θα πούμε ότι θέλουμε να είναι ανοιχτή. Το είπες ούτως ή άλλως, εσύ με τον καλύτερο τρόπο, δεν χρειάζεται να το πω εγώ. Καλή επιστροφή, σας ζηλεύω εκεί στα Αστερούσια με όλες αυτές τις ωραίες εικόνες που έχετε. Χαίρομαι πολύ που ήρθατε κοντά μας και μας δώσατε λίγο από τη ζωντάνια σας, την ωραία σας τη σκέψη και τον ωραίο τον τρόπο που έχετε μάθει να εκφράζεστε. Είμαι σίγουρη ότι τα επόμενα χρόνια θα σας ξαναδώ μπροστά μου, γιατί έτσι συμβαίνει όλα αυτά τα χρόνια και θα έχετε ακολουθήσει λαμπρούς δρόμους και σπουδαίες καριέρες. Καλή συνέχεια και πάμε να δούμε τι θα γίνει με τη βιβλιοθήκη. Κλείσατε βρε τη βιβλιοθήκη. Κλείνουμε βιβλιοθήκες. Εδώ κάνουμε προσπάθεια να ανοίξουμε βιβλιοθήκη. Πάτε τις κλείνετε. Πάμε σε διαφημίσεις και ερχόμαστε.